Να ξεκινήσουμε με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Τώρα δείτε, η βασική διαφορά της προτινόμενης διάταξης για την δημιουργία του ΕΟΔΗ από το πλευρά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΕΟΔΗ θα είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εμείς θεωρούμε ότι ως περιεχόμενο, κατεύθυνση, χρηματοδότηση κλπ. Παραμένει σχεδόν το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εστίαζε την κριτική του και ως κυβέρνηση δηλαδή στη μετατροπή του ΕΟΔΗ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προβάλλοντας κυρίως ότι αυτό δημιουργεί όρους κομματικών προσλήψεων, παρακάμπτονται το ΑΣΕΠ, σηκώνει και παράλληλα σήκωνε και το ζήτημα ότι θα σταματήσει η έρευνα, η απόδοση δηλαδή ευθυνών για τα σκάνδαλα του κρυπνού κτλ. Παράλληλα με την προβολή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίωκε όταν συζητούσαμε το νομοσχέδιο και τώρα ενδεχομένως με τις τοποθετήσεις του, επιδιώκει να περάσει παράλληλα και την αντίληψη ότι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει διαφορετικό φιλολαϊκό προσανατολισμό κτλ. Συσκοτίζοντας και παραπλανώντας ότι πρόκειται για ένα δημόσιο οργανισμό πιανού κράτους όμως, του καπιταλιστικού κράτους, με αντιλαϊκή κατεύθυνση, με αντιλαϊκό ρόλο και έργα. Έτσι, για παράδειγμα, προβάλλει την ηθικοποίηση του συστήματος των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, που αμφισβητείται από τη συγκρότηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Συσκοτίζεται όμως το γεγονός ότι η αξιοκρατία μέσω ΑΣΕΠ δεν αναιρεί την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τη μερική και κακοπληρωμένη εργασία, την ανεργία και τις απολύσεις με αξιοκρατία. Που σε όλα αυτά δεν διαφέρει απολύτως σε τίποτα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, αλλάζοντας το νομικό πλαίσιο ή το νομικό καθεστώς, συγγνώμη, μετατρέποντάς του δηλαδή τον ΕΟΔΗ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, προβάλλοντας την αναγκαιότητα αυτή λόγω των αρμοδιοτήτων του ΕΟΔΗ, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτος, γρήγορος στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, είτε αυτό αφορά λοιμώδη νοσήματα, μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Για την έγκαιρη ενίσχυση λοιπόν του οργανισμού στην αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας. Και αν κάτι αναδεικνύεται κατά τη γνώμη μας, είναι πως το ίδιο το κράτος, το αστικό κράτος και οι κυβερνήσεις διαδοχικά και διαχρονικά σε ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες και για τη δημόσια υγεία και όχι μόνο, είναι δυσκίνητο αυτό το κράτος και με ανυπέρβλητα νομοθετικά εμπόδια, γιατί ακριβώς είναι κράτος και κυβερνήσεις αντιλαϊκές. Ενώ ό,τι αφορά την παντός είδους, αν θέλετε, στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό εμπόδιο. Και όπου υπάρχει χρέωγρα, μάλιστα φροντίζει να φεύγει από τη μέση. Έτσι, για παράδειγμα, το ρωτάμε δηλαδή. Και το βάζουμε συνεχώς, αν θέλετε, και ως κόμμα. Τι θα εμπόδισε εδώ και δεκαετίες, για παράδειγμα, να στελεχωθούν οι απογυμνωμένες από προσωπικό και τεχνολογία παράλληλα, εξοπλισμό, οι δημόσιες μονάδες, για παράδειγμα, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που όχι μόνο μετανάστες και πρόσφυγες δεν μπορούν να συνδράμουν, αλλά ούτε και το μόνιμο πληθυσμό των νησιών και των άλλων περιοχών. Αυτό δεν είναι θέμα ύπαρξης ή όχι του ΑΣΕΠ, ο οποίος στην πραγματικότητα ούτε καν χρειάζεται, διότι οι ανάγκες της δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά το κομμάτι ευρύτερα της υγείας και των δημόσιων μονάδων υγείας απαιτούν υγειονομικό και άλλο προσωπικό πολύ περισσότερο από αυτό που είναι ανενεργό ή ετεροαπασχολείται ή εργάζεται, αν θέλετε, ως επικουρικό προσωπικό κτλ. Έτσι λοιπόν και το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ο ΕΟΔΗ, εντάσσεται και θα λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σημερινό πλαίσιο, όπου οι έννοιες και της πρόληψης και της αντιμετώπισης των κινδύνων για την υγεία θυσιάζονται στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν και οι διακηρυγμένοι σκοποί, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση και μέσα στο νομοσχέδιο, του οργανισμού δεν είναι τίποτα άλλο από ευχολόγια και από μια έκθεση ιδεών. Όταν η κυβερνητική πολιτική και της παρούσας και των προηγούμενων και των προπροηγούμενων κυβερνήσεων, οι ταξικές ανισότητες και η εκμετάλλευση που υφίσταται ο λαός μας γεννούν καθημερινά και αναπαράγουν τις αιτίες που γεννούν τις ασθένειες, τα επαγγελματικά νοσήματα, την αναπηρία
ή προσκάπτουν δηλαδή την υγεία των εργαζομένων. Ο οργανισμός αυτός θα λειτουργήσει παράλληλα με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική λειτουργία του και τον προσανατολισμό του. Χαρακτηριστικές πλευρές βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο τρόπος εξασφάλισης της χρηματοδότησης, όπου δεν αναφέρεται τίποτα σαφές για την κρατική χρηματοδότηση, μόνο γενικά ότι στους πόρους συμπεριλαμβάνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Αντιθέτως, δίνεται έμφαση σε τρόπους που έμεσα ή άμεσα θα συσχετίζουν το έργο του με τους επιχειρηματίες, με τους επιχειρηματικούς ομίλους και ενδεικτικά, όπως αναφέρεται και μέσα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα, προγράμματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας προς δημόσιο και ιδιωτικού φορείς και έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων, ερευνητικών αναπτυξιών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κτλ. Έτσι λοιπόν, η μη εξασφάλιση της κρατικής χρηματοδότησης ενός τέτοιου οργανισμού είναι ο εύκολος τρόπος για να οδηγηθεί σε ένα προσανατολισμό με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων με έμεσα ή άμεσα, που έμεσα ή άμεσα θα χρηματοδοτούν τις δράσεις τους. Έτσι λοιπόν, η λεγόμενη βιώσιμη λειτουργία του ΕΟΔΗ θα καθορίζεται ακριβώς από την ανάπτυξη των όποιων επιχειρηματικών σχεδίων. Τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας του θα καθορίζονται σε τελευταία ανάλυση από τις επιλογές, την κατεύθυνση και μάλιστα η κατεύθυνση της επιστημονικής στρατηγικής και τα όρια των επιστημονικών εν γέννη δράσεών του θα υπόκεινται συνεχώς κάτω από την κατεύθυνση, την καθοδήγηση αν θέλετε, αυτών οι οποίοι θα χρηματοδοτούν τα διάφορα προγράμματα. Και βέβαια το καθοριστικό και πρωτεύον δεν θα είναι οι λαϊκές ανάγκες στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και όταν η λειτουργία του ΕΟΔΗ στηρίζεται στην επιχειρηματική του δράση με τη σύνεψη διαφόρων συμβάσεων, στη σύνδεση με την αγορά, είναι φανερό ότι αυτός που καθορίζει και τις προτεραιότητες δεν θα είναι άλλος από τα συμφέροντα αυτά τα ιδιωτικά, τα επιχειρηματικά. Εμείς θεωρούμε ότι η λειτουργία ενός οργανισμού για τη δημόσια υγεία, για να μπορεί αποτελεσματικά να παίξει ρόλο, το ρόλο του, πρέπει να στηρίζεται σε επαρκείς κρατικές δομές υγείας σε όλα τα επίπεδα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο κτλ. Με έμφαση στην πρόληψη βεβαίως του πρωτοβάθμιου και βέβαια μέσα από ένα αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας. Και βέβαια και σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό του νομοσχεδίου, η στάση μας σε ό,τι αφορά την ψήφιση, την ψήφο, καθορίζεται όντως από τον επιχειρηματικό χαρακτήρα που έχει ο νέος οργανισμός, που φυσικά είναι ένας αναγκαίος αστικός εξυγχρονισμός, που βέβαια σε ένα ευαίσθητο τομέα των λαϊκών αναγκών όπως είναι η δημόσια υγεία εναρμονίζονται, σηματοδοτεί αν θέλετε την εναρμόνιση των κρατικών υποδομών και τη λειτουργία στις ανάγκες αυτού του τύπου της ανάπτυξης για την οποία όλοι πίνετε νερό, της καπιταλιστικής δηλαδή ανάπτυξης. Στο δεύτερο τμήμα, μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τις ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι εμείς δεν είμαστε ενάντια στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αλλά δείτε τώρα, θα βάλω ορισμένα ερωτήματα τώρα. Οι προοπτικές, για παράδειγμα, των διατάξεων που προβλέπονται, που μπαίνουν μέσα από το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού, σε αυτά τα τρία άρθρα, είναι στα πλαίσια καλυτέρευσης της δημόσιας υγείας. Στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι η προστασία των ανηλίκων και των καπνιστών από τις αποδεδειγμένες επιστημονικά επιβλαβείς για την υγεία συνέπειες του καπνίσματος. Και γιατί το λέμε αυτό? Ρητορικό αν θέλετε τα ερωτήματα που βάζουν, αλλά μπορούν και να απαντηθούν. Πρώτον, δεν προβλέπεται κανένα μέτρο πρόληψης. Καμπάνες, εκστρατείες, ενημέρωση για παράδειγμα για τις επιπτώσεις του τσιγάρου. Δεν προβλέπει κανένα μέτρο για τους καπνίζοντες. Απεξάρτησης δηλαδή από το τσιγάρο. Αντιθέτως, η διακοπή καπνίσματος μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη. Δεύτερον, στο όνομα της προστασίας της δημόσιας υγείας ανοίγεται μία νέα επιχείρηση για το γέμισμα των ταμείων του κράτους με την επιβολή προστίμων. Ταυτίζοντας δηλαδή τη δημόσια υγεία με την επιβολή προστίμων. Και είναι προκλητικό να μιλάμε για αγωγή υγείας και υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής υγείας, όταν είναι ανύπαρκτες αυτές οι υπηρεσίες, ενώ την ίδια ώρα όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες έχουν ήδη
όταν ήδη μάλλον η κυβέρνηση ήδη έχει οργανώσει κατασταλτικούς μηχανισμούς και το αστυνομικό κυνηγητό για να αυξήσει τα έσοδα του κράτους από τα πρόστιμα. Τρίτον, δεν γίνεται λόγος από τη γενικότερη εννοώ πολιτική της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων μπροστά στη ρήπανση, για παράδειγμα, του περιβάλλοντος που προκαλούν οι βιομηχανικοί όμιλοι, προωθώντας τη διαιώνιση του προβλήματος της ρήπανσης, είτε θέλετε και με την κατασκευή χυτά, που δεν παίρνεται κανένα μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Τέταρτον, την ίδια ώρα που τάχα απασχολούνται οι συνέπειες του τσιγάρου, αδιαφορείται για τις επιπτώσεις στην υγεία του λαού από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Τα άγρια αντιλαϊκά μέτρα, από το τσάκισμα των μισθών, των συντάξεων, από την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υγεία. Και είναι κοροϊδία να μιλάνε για προστασία της δημόσιας υγείας και την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόμενοι να νοσούν, για παράδειγμα, από επαγγελματικές ασθένειες. Επειδή δεν τηρούνται ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και πέμπτον, εντάξει, μιλάτε ή μιλάει η κυβέρνηση, αν θέλετε, ή το Υπουργείο, για τις επιπτώσεις της υγείας από το τσιγάρο. Κατανοητό. Όμως παράλληλα, και ενώ προχωρούν σε διακοπή του καπνίσματος, δηλαδή με αυτά τα μέτρα, προσδοκά η κυβέρνηση να έχει τέτοιο τύπο αποτελέσματα μέσω αυτών των μέτρων, ταυτόχρονα προωθείται διαχρονικά η ναρκοκουλτούρα, στρώντας το έδαφος στη συνολική αποπονικοποίηση των ναρκωτικών. Συνεπώς, το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, δεν αντιμετωπίζεται με την επιβολή προστήμων. Η προστασία της δημόσιας υγείας και από τις συνέπειες του καπνίσματος προϋποθέτει επαρκείς υποδομές, στελεχωμένες με προσωπικό ανάλογα των αναγκών, βεβαίως, που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθήκων διαβίωσης. Και κατ' επέκταση, βεβαίως, διαβίωση στη δουλειά, στους χώρους αναψυχής κτλ. Και αυτό που απαιτείται είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας, με ευθύνη αποκλειστικά του κράτους. Προϋποθέτει συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, επαρκείς υποδομές απεξάρτησης από το κάπνισμα, ιατρία διακοπής καπνίσματος, στελεχωμένα με το επαρκές για τις ανάγκες προσωπικό, απαιτούνται εκστρατείες ενημέρωσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες για τις επιπτώσεις του τσιγάρου στον ανθρώπινο οργανισμό, αντιμετώπιση όλων εκείνων των αιτιών, κοινωνικών και οικονομικών παράλληλα, παραγόντων που συμβάνουν στην έναρξη του καπνίσματος. Μαζί με αυτά, δωρεάν υπηρεσίες αντιμετώπισης της συνήθειας του, ή αν θέλετε, της εξάρτησης του τσιγάρου, δυνατότητα του λαού για αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, η εξασφάλιση σταθερούς και πλήρης εργασίας. Άρα λοιπόν, σε αυτό το θέμα, εμείς βεβαίως κατανοώντας και με βάση αυτά, δηλαδή, αν και στην διάρκεια της ψηφοφορίας θα ψηφίσουμε παρόν στο κομμάτι αυτό, στα άρθρα αυτά τα συγκεκριμένα, με βάση όσα υπόθηκαν προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διατάξεις για τα φάρμακα, εδώ είναι το κατεξοχήν πλέον κεφάλαιο, στο οποίο αποτυπώνεται όντως ο χαρακτήρας της ανάπτυξης υπέρ των επιχειρηματικών ομιλών και συγκεκριμένα της φαρμακοβιομηχανίας. Αφενός μεν αφαιρεί ρυθμίσεις που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ομίλων, τη δυνατότητα δηλαδή καθορισμού χαμηλότερης τιμής, που συνδέεται με τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Όμως, σημαίνει αυτό μείωση της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, δηλαδή αυτό που πληρώνει ο κόσμος? Γιατί μέχρι τώρα, και αυτό που ζει ο κόσμος και ο λαός, και οι όποιες, αν θέλετε, μειώσεις γίνανε επανειλημμένα στη λιανική τιμή των φαρμάκων τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν αποτέλεσμα στην τσέπη του κόσμου. Η συμμετοχή δηλαδή των ασθενών, ενώ μειώνονταν, αν θέλετε, η λιανική τιμή των φαρμάκων, η συμμετοχή των ασθενών στη δαπάνη αυξάνονταν κατά πολύ. Και τα στοιχεία είναι δεδομένα. 2009-2016 οι ασθενείς κλήθηκαν και πλήρωσαν κατά 43% περισσότερο δαπάνες για το φάρμακο, από την τσέπη τους δηλαδή πλήρωσαν, και το κράτος πλήρωσε κατά 57% λιγότερα. Και όλα αυτά στη βάση της ασφαλιστικής τιμής χαμηλότερη, δηλαδή της λιανικής, πληρωμή με τις πληρωμές της διαφοράς από τους ασθενείς, την αλλαγή των ποσοστών συμμετοχής και πάει λέγοντας. Το δεύτερο που θέλω να πούμε σε ό,τι αφορά τις διατάξεις αυτές, γιατί θα αναφερθούμε και στη συζήτηση κατάρθων στην Επιτροπή,
με την αφαίρεση της υποχρεωτικής επιστροφής της φαρμακοβιομηχανίας προς τον ΕΟΠΗ. Ανάλογα δηλαδή με το ύψος των επενδύσεων, όπως αναφέρεται, είτε αυτό αφορά την έρευνα, είτε τις όποιες αναπτυξιακές, τις όποιες επενδύσεις κτλ. Κλινικές μελέτες και πάει λέγοντας. Τώρα, η μία πλευρά αφορά ουσιαστικά την κρατική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της έρευνας, η οποία γίνεται από πού? Με λεφτά των ίδιων των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα της οποίας, της έρευνας δηλαδή, αποτελεί όμως τι? Ιδιοκτησία της φαρμακοβιομηχανίας με κριτήριο να κερδίσει μεγαλύτερο μέρος από την πίτα της αγοράς. Και βέβαια υψηλή, όσο δυνατόν υψηλότερη κερδοφορία. Όμως εκτός από αυτό το άμεσο το οικονομικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μας αναδεικνύεται, και καλά είναι να το σκεφτεί ο λαός, ότι αναδεικνύονται και οι αρνητικές επιπτώσεις από την κυριαρχία, τον πλήρη έλεγχο της έρευνας και επέκταση της παραγωγής και διάθεσης κτλ. Από τι? Από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτή η έρευνα δεν καθορίζεται με βάση τις λαϊκές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες, αλλά έχει ως κριτήριο τομείς που μπορεί να έχουν υψηλή κερδοφορία, που επιλέγουν, αν θέλετε, οι φαρμακοβιομηχανίες με βάση και κριτήριο την κερδοφορία τους, την υψηλότερη δυνατή κερδοφορία. Το δεύτερο, μπορεί για παράδειγμα το αποτέλεσμα όμως της έρευνας να μην είναι ενεργό, ενώ χρειάζεται για παράδειγμα το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας. Όμως αν η φαρμακοβιομηχανία δεν εκτιμήσει ότι δεν είναι κατάλληλη η στιγμή, μπορεί και να μην κυκλοφορήσει το φάρμακο, το οποίο είναι φάρμακο εμπόρευμα. Και βέβαια εδώ αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση ότι επιδιώκεται παράλληλα και η βαθύτερη σύνδεση, εξάρτηση των πανεπιστημιακών σχολών, των νοσοκομείων με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δείτε τώρα, το τελευταίο διάστημα προβάλλεται το ζήτημα της καινοτομίας στην έρευνα και της παραγωγής φαρμάκων. Εξατομικευμένα φάρμακα, φάρμακα βραδιάς αποδέμησης κτλ. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώθηκε και η στρατηγική συνεργασία της Novartis με τη Microsoft σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή των καινοτόμων φαρμάκων. Και όλα αυτά αξιοποιούνται και από την παρούσα κυβέρνηση. Αξιοποιούνται πέραν των άλλων για να αναδείξουν τι? Ότι η ιδιοκτησία, η καπιταλιστική, μονοπωλιακή ιδιοκτησία ως παράγοντα, και να την αναδείξουν ως παράγοντα προόδου από την οποία εξαρτάται η πρόοδος παράλληλα αντίστοιχα στη φαρμακευτική περίθαλψη του λαού. Δηλαδή ουσιαστικά η κυβέρνηση προβάλλει την κύρια αιτία της επιδείνωσης των όρων της φαρμακευτικής και περίθαλψης της πλειοψηφίας του λαού μας, δηλαδή την ατομική ιδιοκτησία στο φάρμακο και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του φαρμάκου, ως προοπτική λύση των προβλημάτων. Δηλαδή ότι υπάρχει τρόπος δηλαδή να ευνοηθούν και οι εκμεταλλευτές και οι εκμεταλλευόμενοι. Λοιπόν. Και τέλος, οι διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων, τους όρους ένταξης στη θετική λίστα, οι ρυθμίσεις σχετικά με τα γενώσιμα κλπ, η αξιοποίηση των νέων καινοτόμων φαρμάκων που περιέχονται στο νομοσχέδιο, σχετίζονται με τη βασική προϋπόθεση της στήρησης των αντιλαϊκών περιοριστικών δημοσιονομικών στόχων, προκειμένου να μην εκτρέπονται οι κρατικοί προϋπολογισμοί, και αφετέρου εκφράζουν μέτρα προκειμένου να διαχειρίζεται ή να διαχειρίζονται με τις πολιτικές τους κυβερνήσεις, προκειμένου η σημερινή κυβέρνηση να διαχειρίζεται ή να διαχειριστεί τις αντιθέσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του κεφαλαίου εν προκειμένου της φαρμακοβιομηχανίας, αυτών δηλαδή που δραστηριοποιούνται, αν θέλετε, στο χώρο του φαρμάκου. Τώρα, επειδή, κύριε Πρόεδρε, δεν επαρκεί ο χρόνος, ήδη τον έχω υπερβεί, μένουν κάποιες διατάξεις στις επόμενες επιτροπές και σε πιο συγκεκριμένα άρθρα θα αναφερθούμε, αλλά και στις υπόλοιπες διατάξεις. Σε ό,τι αφορά, επειδή και στην έναρξη της συζήτησης το ρωτήσατε στον τον πρώτο εισηγητή, η τοποθέτησή μας μέσω ψήφου για το νομοσχέδιο είναι, επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες επιτροπές να εκφράσουμε και τη συνολική θέση.